Έτσι από αύριο το πρωί θα ενισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Χρησιμοποιούν μολότοφα, τις ρίχνουν προς τις ελληνικές δυνάμεις. Μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομική κρίση που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και τρεις γενιές. Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, έχει ξυπνήσει πάρα πολύ δύσκολα όλη αυτή εδώ. Όλη η περιοχή, όπως βλέπετε, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Η πατρίδα μας δεν απειλεί αλλά και δεν εκβιάζεται. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι από άγνωστη αιτία κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Εντάξει, είναι ένα λυπηρό φαινόμενο. Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί πολλοί γίγαντες. Και η αλήθεια είναι πως δώσαμε και πολλές μάχες. Το πρόβλημα είναι πως κάθε φορά που έρχεσαι αντιμέτωπος με έναν γίγαντα και δίνεις μία μάχη, αφήνει μια περίεργη ουλή. Ένα σημάδι το οποίο σου θυμίζει πως από τη στιγμή που εμφανίστηκε ένας γίγαντας και πάλεψες μαζί του, θα πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί ο επόμενος γίγαντας θα κάνει την εμφάνισή του ανά πάσα στιγμή. Και πιθανότατα η επόμενη μάχη να μην σε βρει έτοιμο, γιατί οι προκλήσεις που σε αλλάζουν δεν σε βρίσκουν έτοιμο. Η απόφαση όμως να παλέψεις είναι και αυτή που θα σε κάνει δυνατότερο, γιατί το να κρυφτείς δεν είναι επιλογή. Γιατί θέλεις, όταν θα περάσουν τα χρόνια, να θυμάσαι τις εποχές που πάλευες με γίγαντες και όχι τις εποχές που κρυβόσουν. Όπως ήδη γνωρίζεις, φέτος εμφανίστηκαν πολλοί και ισχυροί γίγαντες. Και το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων όταν εμφανίζεται ένας ισχυρός γίγαντας είναι η παρέτηση. Εδώ στο Men of Style, όταν θυμόμαστε τις στιγμές που πέρασαν, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό δεν είναι το πόσο δύσκολες ήταν, αλλά το πόσο απίστευτα περάσαμε. Συγγνώμη. Αρχίσαμε. Όταν ο Γκάζιο βλέπει ταινία του Τσακ Νόρις, η ταινία κολλάει. Χωρίς παρέα δεν γίνεται. 2000. Πρώτη φορά. Έλα ρε, εμείς μόνο στόχους πετυχαίνουμε. Τη νέα σεζόν που έρχεται, έχουμε πολλά όνειρα και στόχους. Κάποιους από αυτούς τους στόχους μπορεί να τους πετύχουμε και κάποιους από αυτούς τους στόχους μπορεί να μην τους πετύχουμε. Όπως και να έχει, αυτό που ξέρουμε και αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι πως είτε φτάσουμε στον προορισμό μας, είτε όχι, θα φροντίσουμε η βόλτα να είναι τρομερή και η παρέα να είναι απίστευτη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε με έναν τρόπο μοναδικό. Γιατί αν ξέρουμε ότι έχουμε μια φοβερή παρέα δίπλα μας, τότε ολόκληρη διαδρομή αποκτά εντελώς διαφορετικό νόημα. Και αυτή η παρέα μπορεί να είναι μόνο μία. Εσύ.